για τη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς, δεν έβγαλαν κιχ για το μέλος του σωματείου μηχανισμού τους, που πριν μια εβδομάδα τον θαύμασε όλη η χώρα. Τη θαύμασε. Που ζήταγε τους εργαζόμενους χαμογελαστούς για τα 300 ευρώ. Τέτοιος διευθυντικός μηχανισμός είναι μέσα στα σούπερ μάρκετ, τέτοιος διευθυντικός μηχανισμός είναι μέσα στους ναυτιλιακούς υπαλλήλους, τέτοιοι διευθυντικοί μηχανισμοί υπάρχουν στις εταιρείες καθαριότητας. Και αναφερόμαστε, συνάδελφοι, σε ένα ευρύ διευθυντικό μηχανισμό και Golden Boys που άσκησαν το διευθυντικό δικαίωμα για να φέρουν τους εργαζόμενους καροτσάκι να ψηφίζουν στους μηχανισμούς τους για να εκλέγονται αυτοί. Και σήμερα μιλάνε αυτοί για δημοκρατία. Που φέρανε την αστυνομία απ' έξω, που φέρανε μπράβους και ποινικούς, που έχουν κάνει τα σωματεία ένα παραμάγαζο της εργοδοσίας. Έξω οι εργοδότες από τα σωματεία! Μα ποια είναι η δημοκρατία! Φέρουν οι εργοδότες μες τα σωματεία! Το σύνθημα λοιπόν για εμάς, έξω η εργοδοσία από τα σωματεία, είναι ζήτημα εχμής. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε στο βαθμό που μας αναλογεί τα σωματεία στους εργοδότες. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοί μας σε όλους τους χώρους δουλειάς, γιατί δεν αφορά στενά τον κλάδο του εμπορίου και τους χώρους δουλειάς που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Πιο δυνατά πρέπει να βγούμε στους εργαζόμενους που ξέρουν στο πετσί τους τι σημαίνει διευθυντικό δικαίωμα, τι σημαίνει εργοδοσία, τι σημαίνει εντατικοποίηση, τι σημαίνουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, τι σημαίνουν μισθοί των 300 και των 400 ευρώ. Και αυτό ακριβώς φοβούνται. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργατές. Εγώ για τις αγαπητές. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργατές. Εμείς το επόμενο διάστημα και την επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας θα είμαστε παρόντες. Παρόντες όπως ήμασταν μέχρι τώρα. Μαζί με τους εργαζόμενους στα ταμεία, στη Μαναβική, στα Ράφια, στις αποθήκες, εκεί που στενάζουν οι συνάδελφοί μας. Και το ραντεβού, συνάδελφοι, από εδώ και στο εξής, και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι προκειμένου να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους, γιατί μπορούν να κάνουν και εκλογές στις 12 το βράδυ, το σύνθημα είναι όλοι στην Καλαμάτα, μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Μαχητικά, αγωνιστικά, ταξικά. Παραμένουμε εδώ, συνάδελφοι, γιατί, όπως είπα και πριν, είναι αδίστακτοι προκειμένου να υπηρετήσουν με κάθε τρόπο την εργοδοσία. Σωματεία!